Κορυφώνεται σήμερα η κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της χώρας, με την πληρότητα των ακτοπλοϊκών δρομολογιών για πολλούς προορισμούς να αγγίζει ακόμα και το 100%. Το λιμενικό σώμα, η λιμενική εκτελοφυλακή, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να διευκολύνει τους εκδρομείς. Ενώ καλό είναι όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο να φτάνουν μία ώρα νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λόγω της αυξημένης κίνησης στους περιμετρικούς δρόμους. Οι επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν και δεν έχουν εκδώσει εισιτήριο πριν κατέβουν στο λιμάνι και προκειμένου να αποφευθεί η άσκοπη ταλαιπωρία τους, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους πρακτορία για τη διαθεσιμότητα των εισιτήριων. Την Τετάρτη, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 20 δρομολόγια και αναχώρησαν 22.864 επιβάτες έναντι 17.305 πέρυσι. Η προαναγγελία των αναχωρήσεων και των αφήξεων πλοίων όλο το 24ωρο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας γίνεται από το τηλέφωνο στον αριθμό 14944 και στο 14541. Ωστόσο, το τριήμερο του 15 Αυγούστου επιφυλάσσει ψηλές θερμοκρασίες για τους εκδρομείς, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά που φέτος το θερμόμετρο θα δείξει τη μέση ψηλότερη των 37 βαθμών, ενώ μιλούν για 38 βαθμούς ακόμη και σε παραδοσιακά ψυχρές πόλεις της Βορείου Ελλάδος. Η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Λαμία, η Χαλκίδα, η Καλαμάτα είναι ορισμένες από τις περιοχές της υπηρετικής χώρας, στις οποίες η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς ή ακόμη και στους 41. Υποχώρηση της ζέστης σε ορισμένες όμως περιοχές, ακόμη και κατά 10 βαθμούς της κλίμακας, αναμένεται την Κυριακή. Παράλληλα, στην λήψη αυξημένων μέτρων προχωράει τροχέα σε ολόκληρη την επικράτεια εν ώψη του εορτασμού του 15 Αυγούστου για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας. Η ελληνική αστυνομία, λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, από και προς τα αστικά κέντρα έχει εκπονήσει ειδικό σχεδιασμό με αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Επισημαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της ελληνικής αστυνομίας, κυρίως των υπηρεσιών της τροχέας. Συγκεκριμένα θα διατεθούν περιπολικά μοτοσυκλέτες και συμβατικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου. Είμαστε σε επιφυλακή, από χθες είμαστε σε επιφυλακή το τρίμερο, το δραστικό τρίμερο. Έχουμε διαθέσει όλες τις δυνάμεις μας. Ακόμη και από τα γραφεία έχουμε βγάλει κόσμο και αύριο και μεθαύριο. Ναι. Θα καλύψουμε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μέτρων που θα καλύψει το φάσμα όσον αφορά τα θέματα τροχέας, τάξης και ασφάλειας και στις περιοχές κυρίως όπου θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις εορτασμού της κοιμήσης του Θεοτόκου, με έμφαση την περιοχή της Παναγίας στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο αλλά και στην Παναγία της Θάσου. Αυξημένα μετατροχές θα ληφθούν τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο, οδικό δίκτυο του νομού μας για την ομαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Το τρίμερο αυτό πιστεύω ότι θα είναι αυξημένη κυκλοφορία. Θα ενεργηθούν τροχονομικοί έλεγχοι όσον αφορά τις επικίνδυνες κατά κύριο λόγο παραβάσεις, ενώ λόγω της μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ που παρατηρείται αυτές τις ημέρες, θα ενεργηθούν έλεγχοι για τη διαπίστωση μέθης οδηγών όλες τις ώρες της ημέρας και όχι μόνο. Τη νύχτα. Συμβουλεύουμε εμείς να συνομιλήσουμε στις καβάλες, στους οδηγούς να μην κάνουν χρήση αλκοόλ, να κάνουμε την προστατευτική ζώνη και χρήση προστατευτικού κράνους, ακόμη και στους επιβάτες των δικύκλων, να μην χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο κατά τη διοίκηση, θα οδηγούν με σύνεση και προσοχή και γενικά να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.